γκέι στοιχείο, ας μην ξεχνιόμαστε, έχει ανεβάσει γενικά όλο το σύστημα της τηλεόρασης. Είχα γνωρίσει ένα παιδί στη Ρόδο, με μόρφωση, όλα αυτά, και μου λέει θέλω να σου κάνω το τραπέζι. Εγώ κάποια στιγμή όμως έπρεπε να του πω, γιατί εντάξει ήξερα ότι δεν φαίνομαι, δηλαδή το καταλάβαινα ότι ο άλλος έβλεπε μια γυναίκα απέναντί του. Και του λέω, ξέρεις εγώ δεν είμαι γυναίκα. Με κοιτάζει, μου λέει, μ' αρέσουν και οι λεσβίες. Του λέω, ούτε λεσβία είμαι. Μου λέει, τι είσαι. Του λέω, είμαι transsexual. Λοιπόν, σηκώθηκε από το τραπέζι με τόση πίεση που το τραπέζι ήρθε πάνω μου. Φύγαν όλα, όλο το εστιατόριο είχε γυρίσει. Δηλαδή, πραγματικά ήταν σαν να άνοιξε ο ουρανός και κατεβήκανε κάτω αεριανοί. Και ήταν και γιατρός. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν είσαι γιατρός, το οποίο σπουδάζει και κάνεις μια διατριβή πάνω στο σώμα, δηλαδή, είναι τα πάντα, δηλαδή, ενημερώνεσαι για τα πάντα σαν γιατρός. Έχω γεωγραφήσει 2 εκκλησίες. Έχω ζωγραφήσει στην Κάλυμνο, στον Άγιο Νικόλα. Έχω ζωγραφήσει εδώ στην Αθήνα σε μια εκκλησία. Τα αποδέχτηκε η εκκλησία, δεν παρουσίασε πρόβλημα από τον καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε τη ζωγραφή? Όχι, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Γιατί αυτοί έχουν καταλάβει ότι είμαι δημιούργημα του Θεού. Θα πάει, παιδιά, να πάει να γεωγραφήσει μια εκκλησία της δικαιοδοσίας του Άνθιμου στη Θεσσαλονίκη. Ναι, 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 ναι. Εγκεφαλικό Άνθιμο. Μπορεί και ο Άνθιμος να βγάλει εικόνες τώρα. Η γιαγιά της Μίνας ήταν καλόγρια. Από τη δεν είναι εικόνες, ήταν γεωγραφία, δεν βγαίνει. Ναι, ειδικά. Το έχει πει. Ωραία, η γιαγιά της ήταν καλόγρια. Μιλάει φοβερά, όντως. Μιλάει πάρα πολύ. Μιλάει πάρα πολύ. Πώς τώρα αυτός ο γιατρός. Έπαθε σοκ ο γιατρός. Σοκαρίστηκε. Αλλά εκεί το κρατάς λίγο και για τα τυπικά. Δηλαδή δεν θες να συνεχίσεις. Μπορεί να είναι λίγο ζωή του. Δεν ξαναβγαίνεις μαζί της άμα δεν θες. Δεν ξαναβγαίνεις ευγενικά ή προσπαθείς ας πούμε με έναν τρόπο πιο κόσμιο. Να σηκωθείς να βγεις και να σε κάνει να σε κολλήσει κάτι. Μπράβο που είναι γιατρός. Να σου πω και κάτι άλλο τώρα για να δικαιολογήσω και λίγο τον γιατρό. Εντάξει. Επειδή δεν ξαναβγαίνεις, δεν σου λέω ότι και δεν. Εκείνη την ώρα όμως που εσύ μπορεί να είσαι ερωτευμένος και τα λοιπά και ακούσει ένα τέτοιο πράγμα. Και τι, θα κολλήσεις κάτι. Γιώργο, σας κινείται μία. Έτσι που η αντίδραση του κάθε ανθρώπου. Σας κινείται μία τώρα, ήταν αυτό, εντάξει. Ρε παιδί μου, η αντίδραση του κάθε ανθρώπου είναι. Μπορεί να φανταζόταν παιδιά και γάμος αυτός και να έχει στο μυαλό του αλλιώς. Δεν πειράζει, α απογοητευτεί. Μαζί σα είμαι παιδιά. Αυτό μέσα του έω. Αυτό είναι το γύρο μαλλιά στην καρέκλα του. Γιατρό κιόλα. Πολλέ φορέ μη φάμε γλυκό. Να φύγουμε καλύτερα. Θα πληρώσουμε μέσα μας, μπορεί να είναι για κανένα που να λέει θα πάει χαμένο το κέρασμα. Γιατί να μην τη μετά τη θα πληρώσουμε μισά-μισά. Γιατί έχει και άλλες ιστορίες τώρα η Μίνα τέτοιες, δηλαδή που έρχεται. Έχει πολλές ιστορίες. Face to face με ανθρώπους που δεν ξέρουν ότι είναι transsexual και φαντάζονται άλλα. Πάντως σκεφτείτε για αυτή πόσο δύσκολο είναι, γιατί κάποιοι μπορεί να τους αρέσει σεξουαλικά, κάποιος να μην τους αρέσει και να τους αποθεί. Πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδί μου, όταν βγαίνει με κάποιον. Καλά, τώρα βέβαια την ξέρουνε. Οπότε ναι. Όποιος την προσκαλεί σε γεύμα ξέρει ποια είναι. Παλιά που την ξέρανε, είναι δύσκολο πώς θα το αποκαλύψεις στον σύντροφό σου, ας πούμε. Είναι δύσκολο, βέβαια. Ότι δεν είμαι, ξέρεις, κανονική γυναίκα, είμαι με εγχείρηση. Το δύσκολο. Λέει όμως. Εδώ είσαι χωρισμένος και δεν ξέρεις πώς θα το πεις. Τώρα εδώ πέρα. Το είχε βάλει και ο Παπακαλιάτης στο Σύρια. Λέει πέσε τρασέξο λιζέτα του, καθημόσαστε. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν ωραία. Λοιπόν, πάμε επόμενο. Ένας καλλιτέχνης.